Με υποσχέσεις για ενίσχυση προσωπικού και βελτίωση των συνθήκων για τους δύσκολους μήνες που έχουν μπροστά τους, επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ο Υπουργός Υγείας, κάνοντας λόγο για συνεχή παράταση των συμβάσεων. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι τον υποδέχτηκαν με πανό και συνθήματα. Λάβει Μητσοτάκη, ακούστε το καλά! Η πολιτική σας θα μείνει στα χαρτιά! Για 35.000 ημέρες οφειλόμενων αδειών και ρεπό, αλλά και εφημερίες ταλαιπωρίας, κάνει λόγο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Παγνή, με τον Υπουργό Υγείας να παραδέχεται τη δύσκολη κατάσταση. Επειδή πλέον έχουμε και πίεση στα non-COVID περιστατικά και έχουμε τουρισμό, και υπάρχει και ο COVID παράλληλα, ότι οι γυναίκες και οι άντρες που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι κουρασμένοι. Για να πάρθουν αυτές τα ρεπό και οι άδειες, θα πρέπει το νοσοκομείο να κλείσει 3 χρόνια. Η πολιτική των κυβερνήσεων είναι αυτή που κλείνει τα νοσοκομεία και είναι αυτή που τώρα θέλει να συρρυκνώσει κλινικές και τμήματα. Οι 4.000 προσλήψεις που έχετε πει, ακόμα δεν τις βλέπουμε. Όταν υπηρετούν πάνω από 10.000 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό. Θα παρατείνονται οι συμβάσεις και θα βγουν. Όχι, δεν θέλουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Βγαίνει η προκήρυξη των 4.000 νοσηλευτών. Ήδη έχει πάει στο ΑΣΕΠ να αναρτηθεί, όπου έχουν εκτιμηθεί όλες οι ανάγκες στο σύνολο ό,τι ζητήθηκε σε νοσηλευτές από τις νοσηλευτικές δομές του Ηρακλείου, και μάλιστα αυτές οι προκηρύξεις είναι και με αυξημένη μοριοδότηση για τους ανθρώπους, τους νοσηλευτές που ήδη υπηρετούν. Με διαμαρτυρία έγινε δεκτός ο Υπουργός στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου το Σωματείο Εργαζομένων έκανε λόγο για υποστελέχωση του νοσοκομείου, ενώ λύσεις ζήτησαν οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή. Εμείς τι έγκλημα κάναμε. Ποιο είναι το κράτος που πρόνοια για μας? Η απόφαση της πολιτείας είναι για να μπορείς να παρέχεις την υπηρεσία σου πρέπει να είσαι εμβολιασμένος. Μα είπατε θα το ξαναδείτε και μετά το αφήσατε. Παρακολουθούμε την πανδημία. Έχουμε δώσει παρατάσεις σε όλες τις συμβάσεις που είναι λόγω COVID και αντίστοιχα να είναι σε αναστολή ή δεν έχουν εμβολιαστεί. Αν αλλάξει κάτι, μπορούμε να το ανεξετάσουμε προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο. Αλλά αυτή τη στιγμή η θέση της κυβέρνησης είναι και παραμένει, και είναι ισχυρή αυτή η θέση, ότι όσο έχουμε αυτά τα δεδομένα της πανδημίας, όποιος δεν είναι εμβολιαστή δεν θα επιστρέψει. Στο θέμα των προσλήψεων, είπε ότι θα κάνει προσπάθεια και για το επικουρικό να υπογράψουν. Τώρα, εκεί που ήταν κάθετα αρνητικός, εμείς επιμένουμε, είναι στο θέμα των συναδέλφων που είναι σε αναστολή εργασίας. Και στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες σύμφωνα με το προσωπικό. Στην νοσηλευτική υπηρεσία ο μέσος όρος των οφειλόμενων αδειών είναι 83 ημέρες σε κάθε εργαζόμενο. Υπάρχουν τμήματα που τους χρωστάνε 140 μέρες στον καθένα. Ο κύριος Πλεύρης επισκέφθηκε και το Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για θέματα του νοσηλευτικού ιδρύματος, το οποίο σήκωσε μαζί με το Παγνή το μεγάλο φορτίο στη διάρκεια της πανδημίας και συνεχίζει να πιέζεται. Θα κάνω μια ανασκόπηση του νοσοκομείου σύντομη και θα ενημερώσω τον Υπουργό με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο νοσοκομείο και όλες τις προοπτικές που θα προκύψουν. Προσπαθούμε με τις προκηρύξεις, οι οποίες θα βγουν τώρα, να υπάρξει κάλυψη καινών θέσεων. Ήδη έχουν ανοίξει και τα επικουρικά. Δεν ωραιοποιούμε την κατάσταση. Πιέζεται το προσωπικό. Ευελπιστούμε όμως με τις παρεμβάσεις, οι οποίες γίνουν, θα μπορούμε γρήγορα να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση. Συγκινητικά ήταν τα λόγια ενός 10χρονου κοριτσιού, το οποίο ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας να κάνει τα νοσοκομεία σύγχρονα. Αγάπη μου. Με τον Υπουργό Υγείας να απαντά με ένα χαμόγελο στα λόγια της μικρής.